Στην υγειά μας ρε παιδιά, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, Σάββατο 9 το βράδυ, στον Sky. Λαμβάνουμε φίλες και φίλοι ένα μήνυμα στο Facebook page. Στο Τατιάνα Στεφανίδου, δώστε το κιόλας. Από μία μαμά που λέει, Τατιάνα, πρέπει να βοηθήσεις την κόρη μου τη Μαρία. Το κορίτσι μου είναι καταπληκτικό, είναι μέσα στην καλή χαρά, τελειώνει την ιατρική τώρα, παίρνει το πτυχίο της. Το κορίτσι μου όμως έχει πάρει πάρα πολλά κιλά. Βλέπω τη ζωή του να καταστρέφεται από τα κιλά. Πρέπει να σώσεις τη Μαρία μου. Θέλω να δείτε τη Μαρία, η οποία θα έρθει σε λίγο κοντά μας, πριν πάρει τα κιλά. Η Μαρία πριν πάρει τα κιλά. Μία κούκλα. Ε? Μία κούκλα. Για έλα Μαρία κοντά μας. Έλα Μαρία μου, έλα. Έλα αγάπη μου. Έλα κούκλα μου, έλα κούκλα μου, γιατί το πολύ το διάβασμα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Μας έφαγε το διάβασμα. Μας έφαγε. Αλλά δεν θα το αφήσουμε να πάει έτσι, Μαρία. Δεν θα τα αφήσουμε. Θα βρεις την παλιά Μαρία, θα την ξανασυναντήσεις. Πω. Πολύ σύντομα. Έλα, μακάρι. Κάτσε, Μαρία μου. Σε πόσο καιρό έβαλες τα κιλά και πόσα κιλά έχεις βάλει? Τα έβαλα τα τελευταία 5 χρόνια, από όταν ξεκίνησα δηλαδή τη σχολή μου. Ναι. Έχω βάλει περίπου στα 50 κιλά. Γιατί αυτό, είχες πολύ άγχος για να πας καλά στη σχολή, είχες άγχος για τις εξετάσεις, τι, κάτι... Νομίζω πως ήταν συνδυασμός, ναι, από όλα αυτά. Δηλαδή, ουσιαστικά είχα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, πολύ διάβασμα, δεν έβγαινα συχνά, δεν έκανα κάποια δραστηριότητα, κάποιο γυμναστήριο, κάτι. Ίσως είναι και κληρονομικό γενικά, ας πούμε, σαν μεταβολισμό, δεν ξέρω, δεν ήμουν ποτέ τρομερά δύνατη, οπότε ήρθαν πολύ εύκολα. Ναι, βέβαια 50 κιλά είναι πάρα πολλά. Έχεις ψάξει καθόλου, ναι, αν υπάρχει κάτι παθολογικό ή έτρωγες πάρα πολύ, ξέρεις εσύ ότι είχα έτρωγες ψάξει μεγάλες παλιότερα ποσότητες. Είχες ψάξει παλιότερα. Ναι, και δεν είχα κάποιο παθολογικό, ναι, πρόβλημα. Ξέρεις εσύ ότι έτρωγες μεγάλες ποσότητες φαγητού, το, ναι, βλέπεις τον εαυτό σου? Νομίζω πως ναι, και ακατάστατα. Δηλαδή δεν είχα ωράριο, δεν είχα κάτι συγκεκριμένο το οποίο έτρωγα. Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό, βρε Μαρία μου? Είσαι πολύ ωραίο κορίτσι. Είσαι ωραίο κορίτσι, τα έχεις πάει καλά, έχεις περάσει τα μαθήματά σου στο πανεπιστήμιο, εκτινιατρική, είναι μια δύσκολη σχολή, δεν είναι εύκολο, είσαι, παίρνεις το πτυχίο σου. Ναι. Τι χρωστάς τώρα? Τώρα χρωστάω 3-4 μαθήματα. Με 3-4 μαθήματα που χρωστάς, παίρνεις το πτυχίο σου. Ναι. Πώς νιώθεις για όλα αυτά τα κιλά, διότι πρέπει να σου έχουν αλλάξει και τις συνήθειες και τη ζωή και τον ντυσιμό σου και την διάθεσή σου? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει όλα. Καταρχάς, πέρα από τα προβλήματα, ας πούμε, υγείας που δεν υπάρχουν, αλλά τα σκέφτομαι, τα έχω στο μυαλό μου ότι μελλοντικά, ας πούμε, θα υπάρξουν. Το ντύσιμο σίγουρα έχει αλλάξει, δυσκολεύομαι πολύ να βρω ρούχα. Και είμαι και ψηλή, έχω και τα πολλά κιλά και όποιο ρούχο υπάρχει είναι πάρα πολύ ακριβό, ας πούμε. Δηλαδή, με δυσκολεύει αυτό πολύ. Στην παραλία δυσκολεύομαι και καθημερινά, ας πούμε, στο περπάτημα, στις συνήθειες με τους φίλους μου. Φίλοι σου, τι σου λένε? Η αλήθεια είναι δεν έχω αντιμετωπίσει από τους φίλους κριτική κάτι άσχημη ή οτιδήποτε. Από ξένους? Όχι, η αλήθεια είναι ότι ήμουν τυχερή σε αυτό δεν το ζήτημα. Δεν σε έχουν πληγώσει? Όχι, δεν έχω δεχτεί κάποια σχόλια. Εσύ με τον εαυτό σου πώς το διαχειρίζεις? Δεν είμαι καλά, η αλήθεια είναι, με τον εαυτό μου, γιατί είχα υπάρξει και πολύ λιγότερα κιλά. Επομένως, έχω αυτή την σύγκριση στο μυαλό μου και είναι κάτι που δεν με ευχαριστεί καθόλου. Με κάνει να νιώθω πολύ άσχημα. Με το άλλο φίλο, τις σχέσεις σου έχουν αλλάξει? Από σένα, μάλλον, γιατί έχω δει πολλές κυρίες που έχουν παραπανήσια κιλά και έχουν καλύτερες σχέσεις με το άλλο φίλο από τις αδύνατες. Αλλά καμιά φορά είναι η ψυχολογία μας που επηρεάζει. Δεν θα το έλεγα ότι έχουν αλλάξει. Απλά σίγουρα είναι κάτι που δεν με ευχαριστεί για τον εαυτό μου και θέλω πάρα πολύ να το αλλάξω πλέον. Θέλω να πω, αν εσύ είσαι λίγο πιο διστακτική τώρα στο να ξεκινήσεις κάτι, στο Εντάξει, σίγουρα, ναι, σίγουρα είναι ένας ασταλτικός παράγοντας. Ναι. Αυτό. Είναι. Ναι, όμως επειδή υπάρχει λύση και έχουμε πάντα τους καλύτερους. Είσαι διατεθειμένη ακόμη και να μετακομίσεις στην Αθήνα προσωρινά για να χάσεις τα κιλά? Εννοείται. Ναι, λοιπόν, είμαι έτοιμη να κάνω τα πάντα. Τα Σκούρας Μέντ είναι κοντά μας. Η κυρία Έλενα Σκούρα είναι εδώ που θα δώσει τη λύση. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
Καλώ σα βρήκα. Γεια σα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω μια νέα κοπέλα να έχει πάρει συνειδητή απόφαση για αλλαγή. Την καλωσορίζω στην οικογένεια των Σκούρασμετ. Θα τη βοηθήσουμε σε όλη τη την προσπάθεια. Είναι ένα αγώνα αντοχή, δεν είναι ένα αγώνα ταχύτητα. Θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα βγει νικήτρια. Θα έχει όλη τη βοήθεια, όλη την υποστήριξη, όλη την τεχνολογία, την τεχνογνωσία από εμάς για να τα καταφέρει Μαρία. Για πάμε να καθίσουν να μας εξηγήσετε. Θέλω να πω, καθίστε. Θέλω να πω στο κοινό ότι τον αγώνα της Μαρίας για να χάσει τα κιλά και να γίνει η Μαρία η παλιά θα τον παρακολουθήσουμε μέσα από την εκπομπή κατά τη διάρκεια του έτους. Τα Σκούρασμετ θα είναι στο πλευρό της, θα τη ζυγίσουμε τη Μαρία και κάθε φορά που θα έρχεται θα βλέπουμε την πρόοδό της. Και αυτό είναι και ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Με ποιο τρόπο θα την αδυνατήσετε, δηλαδή ποια είναι τώρα τα πρώτα βήματα, εξηγήστε στη Μαρία που θα κάνετε και πώς θα αδυνατήσει. Το βασικό μας εργαλείο στην αναμόρφωση του σώματος της Μαρίας είναι το ολοκένουργιο, το κορυφαίο λέιζερ λιποδιάλυσης που έχουμε στα χέρια μας και είμαστε οι μοναδικοί που το έχουμε στα χέρια μας εδώ στην Ελλάδα, το LeShape. Είναι ό,τι πιο αποτελεσματικό στη λιπόλυση, γιατί είναι το μοναδικό λέιζερ στα 1060 νανόμετρα, είναι το μήκος σχήματος με τη μέγιστη απορρόφηση από το λίπος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λέιζερ. Δηλαδή, προκαλεί τη μέγιστη λιποδιάλυση σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λέιζερ και για να είμαι ακριβής, κυρία Στεφανίδου και Μαρία, ανασυνεδρία, το LeShape διαλύει το 24% του λίπους στην περιοχή εφαρμογής. Σε μία συνεδρία, το 24% του λίπους στην κοιλιά ή στους μυρούς, στα μπράτσα, στις γάμπες, στην πλάτη, εφαρμόζεται παντού στο σώμα. Αντιλαμβάνεστε σε τι αποτελέσματα μπορούμε να φτάσουμε. Πραγματικά μιλάμε για μία αναμόρφωση του σώματος και όλα αυτά με απόλυτη ασφάλεια, γιατί αυτό το λέιζερ απορροφάται επιλεκτικά από το λίπος, δεν διαχέεται στους γυροϊστούς, άρα δεν προκαλεί παρενέργειες στο δέρμα, δεν προκαλεί εγκάβματα ή ερεθισμούς που έχουν άλλες θεραπείες με λέιζερ. Αντιθέτως, διεγείρει και την παραγωγή του κολαγόνου στο δέρμα. Να πούμε δε, άρα μιλάμε και για μια ταυτόχρονη σύσφιξη, κυρία Στεφανίδου, που είναι πολύ βασικό. Άρα θα τη βάλετε σε αυτό το καταπληκτικό καινούριο μηχάνημα που έχετε, ναι. Και ταυτόχρονα να της δώσετε και κάποια ειδική διατροφή να ακολουθήσει και οπωσδήποτε, θα της κάνετε και άλλα πράγματα, φαντάζομαι, έτσι. Η βάση μας σε όλο το σώμα, στη λιποδιάλυση σε όλο το σώμα είναι το λέιζερ. Τώρα, σε περιοχές με πιο εξεσημασμένη συσσόρευση λίπους, όπως είναι η κοιλιά και η μυρή, θα συνδυάσουμε στο πρωτόκολλό μας μία ακόμα μέθοδο, το Vanquish, για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, κυρία Στεφανίδου, είναι η κορυφαία μέθοδος ανέμακτης λιποαναρρώφησης με ραδιοσυχνότητες. Το Vanquish μέσω πεδίου, χωρίς να μας ακουμπά, τελείως ανέπαφα και ατραυματικά, διαλύει λίπος, διαλύει λιποκύτταρα μαζικά σε κάθε συνεδρία και διαθέτει δύο μεγάλους βραχίονες, ένα που αγκαλιάζει όλη την κοιλιά και τα πλάγια της λεκάνης και έναν βραχίωνα για όλο το μυρό. Έτσι, στις συνεδρίες με το Vanquish θα κάνουμε πολύ ενισχυμένη λιποδιάλυση σε κοιλιά, μυρούς, ψωμάκια. Με το λέιζερ θα αναμορφώνουμε όλο το σώμα, θα διαλύουμε λίπος. Θα φροντίζουμε μέσα σε αυτές τις θεραπείες θα γίνεται και σύσφιξη δέρματος, γιατί ενσωματώνουν τη σύσφιξη και το Vanquish και το λέιζερ. Και σε περιοχές που είναι πιο επίφοβες για χαλάρωση του δέρματος, όπως είναι οι βραχίονες ή τα εσωτερικά των μυρών, θα εντάξουμε άλλη μια θεραπεία, το Excellis, που είναι η κορυφαία μέθοδος με ραδιοσυχνότητες για τη σύσφιξη του δέρματος. Θα ανορθώνουμε το δέρμα. Θα χάνουμε πόντους, θα διαλύουμε λίπος. Αυτό είναι το εξατομικευμένο πρωτόκολλο που έχουμε καταρτήσει, ειδικά για τη Μαρία, όπως κάνουμε για τον κάθε έναν ασθενή μας στα Σκούρασμετ. Γνωρίζετε ότι εμείς δεν έχουμε προκαθορισμένα πακέτα. Μας βλέπει γιατρός στα Σκούρασμετ πάντα. Καταρτίζει το πρόγραμμα, βήμα-βήμα, βλέπουμε αλλαγή. Προχωρούμε σε επόμενη Άρα συνεδρία. Άρα, πρώτα θα πρέπει να κάνει κάποιες εξετάσεις να δείτε αν είναι κάποιος παράγοντας παθολογικός. Φυσικά θα εξεταστούν Μετά, όλα αυτά. Θα της δώσετε σίγουρα κάποια ειδική διατροφή. Ως προς τη διατροφή, ναι. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Εξυπακούεται ότι πρέπει να χαθεί βάρος και διατροφικά. Οι κλινικοί διαιτολόγοι μας θα καταρτήσουν πρόγραμμα διατροφής για τη Μαρία που θα μπορεί να το υιοθετήσει στην καθημερινότητά της, να το κάνει τρόπο ζωής. Δεν είμαστε της λογικής της express δίαιτας. Είμαστε μιας λογικής ότι η διατροφή θα πρέπει και να μας αρέσει, αλλά να μας κάνει καλό. Και είναι βασικό η διατροφή και η απώλεια του βάρους να συνδυάζεται με τη θεραπεία λιποδιάλυσης, έτσι ώστε από το πρώτο κιλό που θα χάνουμε, να το χάνουμε σε λίπος, να το χάνει η Μαρία σε λίπος, να μην χάνει υγρά, μυϊκό ιστό, να μην χάνει από περιοχές που δεν την ενδιαφέρουν, να μην χαλαρώσει το στήθος για παράδειγμα, όπως γίνεται σε πολλές γυναίκες που χάνουν μαζικά βάρος. Να χάνει λοιπόν σε λίπος, στοχευμένα, από το πρώτο κιλό να βλέπει διαφορά στο σώμα της, και αυτό είναι και για ψυχολογικούς λόγους σημαντικό. Βλέπουμε τόσο κόσμο που μας λέει ότι ξεκίνησα μια δίαιτα, έχασα 4-5 κιλά, δεν είδα διαφορά στο σώμα μου, απογοητεύτηκα, σταμάτησα. Όταν χάνεις λίπος και χάνεις πόντους, το βλέπεις στα ρούχα, το βλέπεις στον καθρέφτη από το πρώτο κιλό, αυτό σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις την προσπάθειά σου, να χάνεις τα κιλά σου. Με τις θεραπείες θα φροντίζουμε να χάνει από τα σωστά σημεία, να σμιλεύεται το σώμα της, να είναι υγιής, να είναι γερή, είναι μια νέα κοπέλα
Έτσι θα πρέπει να έχει αντοχές για το διάβασμά της, για τη δουλειά που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό. Να τη ζυγίσουμε. Και το σώμα της πάντων να είναι στο πλευρό της, να μην είναι εμπόδιο. Πάμε να τη ζυγίσουμε και να δούμε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, κυρία Σκούρα, πόσα κιλά θα μπορούσε να έχει χάσει, βέβαια, αν ακολουθήσει και τις συμβουλές σας. Έτσι, για ανέβα. Ελάτε εδώ, καλέ, να βοηθήσετε. Έλα, 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 έλα. Έλα, έλα να βοηθήσεις. Ανέβα. Για να δω. Τι λέει. 152,8. Μάλιστα. Στα 152,8 ξεκινάει, έλα Μαρία μου, ξεκινάει το στοίχημά μας. Ξεκινάει. Το στοίχημά σας, κυρία Σκούρα. Και θα κάνουμε, ξεκινώντας κύριε Στεφανίδου, θα κάνουμε και την αναλυτική μας λιπομέτρηση και έτσι θα γνωρίζουμε σε αυτά τα κιλά, ναι, τι ποσοστό είναι λίπος. Και αυτό το λίπος πώς κατανέμεται. Σε τι βαθμό το λίπος αυτό είναι στην κοιλιά, είναι υποδόριο, είναι σπλαχνικό, πόσο έχει σε κάθε μυρό, σε κάθε βραχίωνα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι να βλέπουμε μόνο ένα βάρος το οποίο μπορεί να τη δείτε 10 κιλά κάτω, αλλά να είναι υγρά που έχει χάσει ή να έχει χάσει το μυϊκό ιστό της. Θα δούμε και το λίπος πώς θα έχει μειωθεί στην επόμενη μέτρηση. Θέλω να δω στα μάτια σου ότι μπορείς. Εννοείται ότι μπορώ. Διότι τα Σκούρα Σμέντ έχουν τα καλύτερα μηχανήματα που υπάρχουν, τα έχουν φέρει από την Αμερική. Έχουν τους καλύτερους επιστήμονες που υπάρχουν να σου δώσουν τις καλύτερες διατροφές και συμβουλές να σου κάνουν εξετάσεις. Πρέπει όμως να δω στα μάτια σου ότι θα το κάνεις, ότι θα τελειώσουμε αυτή τη σεζόν και θα έρθεις εδώ και δεν θα σε γνωρίζουμε από την... Εννοείται, είναι στοίχημα... Από την ομορφιά. Στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου. Πού είναι η κάμερά της? Εκείνη με το κόκκινο φωτάκι απέναντι. Για κάντε ένα zoom. Θέλω να κοιτάξεις ευθεία την κάμερα, να κοιτάξεις τον κόσμο, να κοιτάξεις τη μαμά σου. Πώς τη λένε τη μαμά σου? Λουίζα. Κυρία Λουίζα, εσείς που μας στείλατε το μήνυμα στο Facebook, κοίταξε την κάμερα. Για δώσε πώς εσύ και στη μαμά, πώς θα γυρίσεις πίσω. Εννοείται, ένας διαφορετικός άνθρωπος. Κυρία Σκούρα, σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχει μπει στην οικογένειά μας. Είναι αδερφή μου από εδώ και πέρα η Μαρία. Μαζί θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα, θα τη φροντίζουμε, θα την υποστηρίζουμε, θα βγει νικήτρια. Θα ζυγιζόμαστε εδώ κάθε φορά και είμαι σίγουρη ότι κάθε μήνα που θα έρχεσαι από εδώ να ζυγίζεσαι, θα έχεις χάσει και κιλά, αλλά κυρίως θα είναι και διαφορετικό το σώμα σου. Θα σου κάνουμε, να της κάνουμε και ένα ωραίο makeover σε ντύσιμο. Θα έχει διάθεση να το κάνει, γιατί θα αισθάνεται το σώμα της καλύτερο, το βλέπει ήδη καλύτερο στον καθρέφτη. Θα αισθάνεται και ευεξία, θα είναι πιο γερή, θα τρέφεται πιο σωστά. Κυρία Σκούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Που την αναλάβατε. Είναι η δική σας πρωτοβουλία αξιέπαινη, κυρία Στεφανίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Σκούρα Σμέντ, λοιπόν. Βλέπετε και τα τηλέφωνα των Σκούρα Σμέντ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Θα ανοίξουν και στη Θεσσαλονίκη σύντομα. Διότι είναι από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία μας και σε δύο μήνες θα μπορέσει να μείνει στο σπίτι της, θα έρθει να μείνει στη γιαγιά της εδώ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και καλή επιτυχία και με το διαγωνισμό. Στο 14800 συνεχίζει το διαγωνισμό και κλήρωση μετά τις διαφημίσεις για τα 10.000 ευρώ μετρητά. Όχι, δεν έχω κλήρωση σήμερα, συγγνώμη. 14800 για να μπείτε, συγγνώμη, στο διαγωνισμό. Τέτοια στιγμή καλείσαι να τα δώσεις όλα. Να φτάσεις τη φωνή σου εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ. Και ξαφνικά τους βλέπεις μπροστά σου.